Η απόδοση τιμής και σεβασμού στον ιδρυτή κάποιου ιδρύματος, εδώ στην προκειμένη περίπτωση στον αείμνηστο Νίκο Καλογερόπουλο, είναι μια γενναία πράξη αυροσύνης, ευγένειας και αναγνώριση του σπουδαίου έργου το οποίο κάνει. Δεν σταματάει όμως εκεί, συνεχίζεται και είναι μια ευκαιρία για απολογισμό, για εσωτερικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αλλά και εξωτερικό απολογισμό του ιδίου. Διότι διερωτάται κανείς εάν πράγματι η αποστολή του Ιδρύματος είναι αυτή την οποία εμπνεύστηκε ο ίδιος ο ιδρυτής. Εάν δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο κινείται στα αχνάρια της έμπνευσης του ιδρυτού. Και εδώ με υπερηφάνεια διεπίστωσε ο καθένας ότι πράγματι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ίδρυμα του αείμνηστου Καλογερόπουλου κινείται στα αχνάρια του. Κινείται στην έμπνευση που είχε ο ίδιος για μίηση των Ελλήνων στον πολιτισμό. Μίηση των παιδιών της Κορινθίας, μίηση των παιδιών της Πελοποννήσου, μίηση των παιδιών των Ελλήνων στον πολιτισμό. Νομίζω είναι το καλύτερο όπλο, είναι αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς, αυτό το οποίο μας κάνει διακριτούς, αυτό το οποίο γινόμαστε πρόσωπα και όχι άτομα, γινόμαστε άνθρωποι και όχι άτομα και γινόμαστε ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Αθηναίος, ένας από τους σπουδαίους ομιλητές σήμερα. Κατακτάμε τη μία κορυφή πίσω από την άλλη, τόσο ώστε στην τελευταία κορυφή και στην πιο ψηλή να γίνουμε αστέρια. Αυτή είναι η αποστολή του ανθρώπου, αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε εμείς ευτυχώς στην Κόρινθο για να κατακτήσουμε αυτή τη συμπεριφορά.